Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι σύλλογοι και ομάδες γυναικών της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα εργατικά σωματεία και τις ενός ευτοαπασχολουμένων και μπαίνουμε στη μάχη για την προετοιμασία της πανελλαδικής απεργίας στις 6 Απρίλη. Μπολιασμένες από τη δύναμη των αγώνων των εργατών και των γυναικών της ΛΑΡΚΟ, στην Κόσκο, στα μπλόκα των αργωτών, παίρνουμε στα χέρια μας την υπόθεση της υπεράσπισης της ζωής μας, βάζοντας μπροστά τις ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών μας. Με φόντο την 8η Μάρτη, τη μέρα που είναι αφιερωμένη σε όλες τις αγωνίστριες της ζωής, οι σύλλογοι και οι ομάδες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, με προσβάσεις σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, σε πολυκαταστήματα, σε μικρομάγαζα και λαϊκές αγορές, σε νοσοκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς, βρεθήκαμε δίπλα στις γυναίκες του Μόχθου που βιώνουν την ανασφάλεια για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. Τις καλέσαμε σε ξεσηκωμό, να βροντοφωνάξουμε όλες μαζί, όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Μπροστά στη μάχη της απεργίας και των κινητοποιήσεων στις 6 Απρίλη, η φωνή μας πρέπει να φτάσει αποφασιστική και μαχητική στις γυναίκες. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας έρμεα της δολοφονικής μηχανής τους. Γι' αυτό δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία του αγώνα των λαών για να ζήσουν σε ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια, χωρίς πόλεμο. Γι' αυτό δυναμώνουμε την πάλη μας για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα υπεραλιστικά σχέδια, από τις υπεραλιστικές ενώσεις, χωρίς να δίνουμε συγχωροχάρτη σε καμία υπεραλιστική δολοφονική μηχανή. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που βιώνουν τη βαρβαρότητα του πολέμου. Γι' αυτό δεν ανεχόμαστε να στέλνει η κυβέρνηση πολεμικό υλικό που σκορπίζει το θάνατο στις γυναίκες και τα παιδιά της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μαζί με τον εφιάλτη του υπεραλιστικού πολέμου, οι γυναίκες βιώνουμε έναν διαρκή και ανελαίητο πόλεμο σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Βιώνουμε τον πόλεμο με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στις πανδημίες, με τα γονατισμένα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό και εξοπλισμό, που μας υποχρεώνει να χρησιμοποιούμε γιατρούς και εξετάσεις στα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας. Να ζούμε με το άγχος αν θα μπορέσουμε να πάρουμε άδεια από τη δουλειά για να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας που νοσούν. Βιώνουμε τον πόλεμο της ανεργίας, της πολιτικής που μας καταδικάζει να ζούμε εμείς οι ίδιες και οι οικογένειές μας με μισθούς πείνας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με ολοένα πιο μειωμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με την απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να βιώνουμε τις συνέπειες της ευέλικτης εργασίας, με τα σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, την τηλεργασία που εξαφανίζουν τον ελεύθερο χρόνο μας, που τσακίζουν στη σωματική και ψυχική υγεία μας, που κατακερματίζουν την προσωπική οικογενειακή μας ζωή. Βιώνουμε τον εφιάλτη της ακρίβειας, που έγινε ακόμα πιο βάρβαρος με τον πόλεμο, καθώς τσακίζει το εισόδημά μας με τους φόρους στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τους απλησίαστους λογαριασμούς ενέργειας. Μπροστά στον ανελαίητο βομβαρδισμό τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά τη δική μας αντεπίθεση. Η απεργία και η κινητοποίηση στις 6 Απρίλη είναι μια μεγάλη μάχη σε αυτόν τον πόλεμο. Γι' αυτό θα καλέσουμε τις γυναίκες να πιστέψουν στη δύναμή τους, να μετατρέψουν την οργή και την αγανάκτησή τους σε αγωνιστική διεκδίκηση για όσα μας ανήκουν και μας στερούν ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Οι σύλλογοι και οι ομάδες της Ομοσπονδίας Γυναικών τις επόμενες μέρες θα βρεθούμε δίπλα στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών με ελπιδοφόρο αντίδοτο στον αγώνα ενάντια στο δηλητήριο της προπαγάνδας και του φόβου που χύνουν καθημερινά για να μας υποδυναμώσουν. Δεν θα τα καταφέρουν, γιατί ο αγώνας μας έχει σημασία για τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας. Καλή δύναμη.